Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Το σημερινό μας θέμα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα και από τα πιο εύκολα και δύσκολα της τεχνολογίας. Μονίδης πνευμονικός όσος. Συχνό πρόβλημα, πολλά guidelines, αλλαγές στις στρατηγικές διαχρονικά και ένα πρόβλημα στο οποίο η τεχνολογία ουσιαστικά συμμετέχει πολύ σημαντικά, αν όχι στη λύση του, τουλάχιστον στην καθοδήγηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν και από πλευράς των υπολείπων κλινικών γιατρών και από πλευράς του ασθενού. Ο ομιλητής μας σας είναι γνωστός. Μας τον ευχαριστούμε γιατί για μια ακόμα φορά είναι μαζί μας, ο κ. Πατσατώνης, και θα μας αναπτύξει αυτό το θέμα κάτω από το πρίσμα και των πλέον πρόσφατων οδηγιών, για να συντομεύσουμε ότι ενώ το ακούμε, και όλοι μας νομίζω το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε πρόεδρε που θα είναι καινούργια για μας και θα μας ξαναβάλουν στη σκέψη πώς ένα υποτιθέμενο γνωστό πρόβλημα τελικά έχει πάρα πολλές άγνωσες κλίσεις. Και με τσατώ, σας ευχαριστούμε που είστε πάλι μαζί μας. Σας ακούμε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε στον χώρο του Πανεπιστημίου και να κάνουμε ένα μάθημα για τον μονή πνευμονικό όζο. Και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία των ακτινολογικών τμήματων είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι ώστε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας στο κάθε νοσοκομείο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Εγώ θα μιλήσω για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του μονή πνευμονικού όζου. Γιατί και ως πνευματικός ακτινολόγος, ο ρόλος μας πλέον ξεκινάει από τη διάγνωση, το πώς το διαχειριζόμαστε με πνευμονικό όζο και πλέον έχουμε φτάσει και στη θεραπεία. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι το οποίο σε πολλούς ασθενείς ξεκινάει και τελειώνει με εμάς. Ποιος είναι ο μονής πνευμονικός όζος? Τι εννοούμε όταν λέμε μονή πνευμονικό όζο? Είναι μια τυχαία μονή ριζοζώδη σκίαση, συνήθως μικρότερη από 3 εκατοστά, η οποία περιβάλλεται από πνευμονικό παρένχυμα κατά τουλάχιστον το 2 τρίτων των ορίων της. Δεν πρέπει να υπάρχει λεφαδινοπάθεια, τελεκτασία, αποφρακτική πνευμονία, πνευματική συλλογή. Πιο πολλοί ασθενείς από αυτούς είναι ασυμπτωματικοί και τυχαία σε κάποιον έλεγχο, συνήθως με μια αξονική τομογραφία, γιατί συνήθως στην ακτινογραφία δεν φαίνονται, βρίσκουν έναν όζο τον οποίο καλούνται πλέον να διαχειριστούν. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε μια αξονική θώρακα, ο όζος πάνω από 2 χιλιοστά μπορεί να φανεί πάρα πολύ καθαρά, ενώ σε μια ακτινογραφία ο όζος πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος, πάνω από 8 χιλιοστά, έτσι ώστε να μπορούμε να το δούμε. Τα αίτια είναι πάρα πολλά. Ξεκινάμε φυσικά αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκλείσουμε φυσικά κοήθειες, οι οποίες μπορεί να είναι ή πρωτοπαθείς ή μεταστατικά, και φυσικά πάρα πολλές καλοήθεις παθήσεις, αποθυματίωση, λοιμώδη αίτια, καλοήθη νεοπλάσματα, αγιακές δυσπλασίες. Όλα αυτά δημιουργούν την εικόνα ενός μονήρη πνευμονικού όζου που πρέπει εμείς να το διαχειριστούμε. Εδώ πρέπει να βλέπουμε διάφορα πρότυπα στην αξονική πώς μπορεί ένας όζος. Αυτό που είπαμε, ένας μικρός όζος, ο οποίος περιβάλλεται από το πνευμονικό παρένχυμα και ελέγχουμε τα διάφορα στοιχεία στην αξονική τομογραφία, αν είναι πολύ, αν είναι ένας, ποια είναι τα όρια του, αν έχει ασβεστώσεις, τι πυκνότητες έχει. Πάρα πολύ σημαντική και βλέπουμε πολύ συχνά πλέον είναι οι όζοι οι οποίοι είναι θολείς ή άλλου, οι οποίοι δεν έχουν συμπαγή τμήμα και θέλουν μια ειδική διαχείριση. Από μια αξονική, το πρώτο που ελέγχουμε είναι τα χαρακτηριστικά του όζου. Ελέγχουμε την πυκνότητά του, πόσο συμπαγής δηλαδή είναι, αν έχει λίπος, γιατί αυτό μας οδηγεί σε άλλες διαγνώσεις, οι επασβεστώσεις και τι μορφή έχουν αυτές οι επασβεστώσεις που έχει αυτός ο όζος, η μορφολογία του όζου και κυρίως όσον αφορά τα όρια του, αν είναι ομαλά, αν έχει ακτινωτές προσεβολές. Το μέγεθος φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς θα το διαχειριστούμε στη συνέχεια. Η σταθερότητά του σε συνεχόμενες αξονικές, έτσι ώστε να καταλήξουμε αν είναι κάτι καλό ή κακό, πού βρίσκεται αυτός ο όζος, η εντόπιση του, αν παρουσιάζει σκιαγραφική ενίσχυση και υπάρχουν τεχνικές στην αξονική τομογραφία δυναμικής ενίσχυσης, οι οποίες μπορούν να μας δείξουν αν υπάρχει εμπλουτισμός, ο οποίος συνήθως υπάρχουν κάποια κριτήρια, αν θα είναι καλοήθης, βλάβη ή κακοήθης. Και φυσικά με το PET-CT, το οποίο έρχεται να μας λύσει επίσης πάρα πολλά προβλήματα, να δούμε αν υπάρχει μεταβολική δραστηριότητα στους συγκεκριμένους όζους ή είναι μεταβολικά ανενεργή. Πρώτα απ' όλα η πυκνότητα. Οπότε έχουμε ένα πνευμονικό οζίδιο από το οποίο βλέπουμε σε μια εξωτερική τομογραφία. Πρέπει να δούμε πρώτα αν είναι συμπαγές ή υποσυμπαγές. Συμπαγές σημαίνει ότι έχει μια πυκνότητα μαλακών μορίων και ασαφοποιεί πλήρως το πνευμονικό παρέχημα. Είναι ένας όζος το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε τις πυκνότητές του και να δούμε ακριβώς τι είναι συμπαγές. Το υποσυμπαγές
είναι χαμηλότερη πυκνότητα στο ζύδιο, ορατό, και από πίσω του είναι ορατό συνήθως το πνευμονικό παρέχημα και οι γενικές δομές. Αλλά τέτοιοι είναι οι ιός, φροντίσει άλλου. Οι οποίοι μπορεί να είναι μερικώς συμπαγές, με ένα τμήμα συμπαγές ή να είναι αμυγός θολής ή άλλο. Τα χαρακτηριστικά του κάθε όζου που είναι, μας λένε ότι μπορεί να είναι ένας όζος καλοήθη, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι, είναι αν το περίγραμμά του είναι σαφώς περιγραμμένο, το οποίο έχει μια ευαισθησία περίπου 79% ότι ο όζος είναι καλοήθης, αν έχει επασβεστώσεις καλοήθους τύπου, αν έχει στοιχεία λίπους, τα οποία πολλές φορές είναι στοιχεία καλοήθειας, και οπότε ο όζος μπορεί να είναι ένα αμάρτωμα, ένα λιπόδισκο κύωμα ή απλός λίπος. Αν είναι εικόνα του ενδοπνευμονικού λεφαδένου, οπότε μια καλοήθης βλάβη. Και στα καλοήθη νοσήματα του πνεύματος, το 80% είναι κοκκιώματα ή ενδοπνευμονικοί λεφαδένες, 10% είναι αμαρτώματα και 10% είναι άλλες καλοήθειες καταστάσεις. Τα κακοήθη χαρακτηριστικά ενός όζου μορφολογικά είναι αν τα οζίδια αυτά έχουν ανώμαλα όρια, αν δεν μπορούμε τα χαρακτηριστικά τα καλοήθη να το κατατάξουμε σε μια κατηγορία, και πρέπει να ξέρουμε ότι 21% των όζων με ομαλά σαφή όρια μπορεί να είναι κακοήθη. Άρα δεν είναι μόνο ακριβώς αυτό το πράγμα με τα όρια. Κάτι το οποίο είναι σαφώς περιγραμμένο με λογοτόρια και κρατικές συμβολές είναι το πιο πιθανό είναι κακοήθεια. Εδώ βλέπουμε στοιχεία των επασβεστώσεων του όζου. Μπορεί να είναι κεντρικές, μπορεί να είναι σαν ένα κοκκίωμα γεμάτο επασβεστώσεις. Μπορεί να είναι δοκιδωτές, σαν popcorn ή πολλαπλές μικρές επασβεστώσεις. Αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν βλάβες μεταστατικές, όπως είναι από τα σαρκώματα, τα οποία από τη στιγμή που ο όγκος, ο αρχικός, εμφανίζει επασβεστώσεις και οι μεταστάσεις στο πνεύμα να μπορεί να εμφανίζουν επασβεστώσεις. Οπότε δεν σημαίνει και καλά ότι η επασβέστωση είναι στοιχείο καλοήθειας, γιατί μπορεί να είναι μεταστατική νόσο από κάποιο σάρκωμα. Η μορφολογία, όπως είπαμε πριν, βλέπουμε ένα νόζο με ακτινοτές προσεκβολές, ο οποίος ταυτόχρονα δημιουργεί και προσεκβολές προς τον υποκείμενο υπεζοκότα, οπότε είναι στοιχείο κακοήθειας, ή όζοι με πιο ομαλά όρια, οποία μπορεί να είναι στοιχεία καλοήθειας. Τα ημισυμπαγή οζίδια, το οποίο βλέπουμε πλέον πάρα πολύ συχνά, γιατί εφόσον γίνονται και πάρα πολλές εξωτερικές τομογραφίες, πάρα πολύ συχνά βρίσκουμε όζους οι οποίοι μπορεί να είναι παροδικοί ή μπορούν να μην είναι κακοήθειες αιτιολογίας. Τα πιο πολλά είναι, αν έχουν παροδικότητα, θεωρούνται ότι είναι συχνά φλεγμονώδης αιτιολογίας. 27% αυτών των όζων είναι παροδικοί και μετά στις συνέχειες επόμενους ελέγχους εξαφανίζονται. Ό,τι παραμένει και είναι ημισυμπαγές, συνήθως πάντα, είναι κακοήθη. Η έκταση δύσης θολής ή άλλου σχετίζεται με το πώς αναπτύσσεται ένας όγκος, οπότε και αυτό μπορεί να είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να είναι κακοήθειας. Και η έκταση παγκού τμήματος είναι πολύ σημαντική, έτσι ώστε να πούμε ότι κάτι είναι ευδοθητικό καρκίνωμα. Μετά, ανάλογα με τα διάφορα guidelines, μπορούμε εμείς να διαφοροδιαγνώσουμε αυτούς τους όζους ή να τους βάλουμε συγκεκριμένους αλγόριθμους παρακολούθησης, έτσι ώστε να αποκλείσουμε κάποια βοήθεια ή να παρέμβουμε πολύ γρήγορα αν κάτι θεωρηθεί ύποπτο. Το μέγεθος επίσης είναι πολύ σημαντικό, το μετράμε σε τρεις διαστάσεις συνήθως. Οπότε, αν σε παροδικές ελέγχους της νόσου δούμε αύξηση μεγέθους ενός όζου μεταξύ των δύο εξετάσεων, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Κάνουμε, είπαμε, τη μέτρηση ή ογκομέτρηση του όζου και πρέπει να ξέρουμε ότι για ένα σφαιρικό σχηματισμό αύξηση διαμέτρου πάνω από 26% σε μία διάμετρο αντιστοιχεί ουσιαστικά σε διπλασιασμό του όγκου του όζου. Άρα, πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε ογκομετρία για να ξέρουμε ακριβώς πόσο μεγάλος είναι ένας όζος. Αύξηση διαμέτρου πάνω από 2 χιλιοστά με βάση τα Fleissner ή τα κριτήρια της Βρετανικής εταιρείας θεωρείται ύποπτο για κακοήθεια. Άρα, πώς διαχειριζόμαστε έναν όζο που βρίσκουμε τυχαία σε μια αξονική ή μια ακτινογραφία? Αν κάνει μια ακτινογραφία, φυσικά θα κάνει πρώτα και μια αξονική συνέχεια. Άρα, βλέπουμε τα πληροφορικά χαρακτηριστικά. Κατατάσσουμε τον όζο αν έχει κλινική υποψία με βάση και το ιστορικό του ασθενούς πάντα σε τι κατηγορία ανήκει. Και μετά χρησιμοποιούμε τους αλγόριθμους για να δούμε πώς θα τον επανελέξουμε τον όζο ή αν θα παρεύουμε κατευθείαν. Τα πιο συχνά κριτήρια που χρησιμοποιούμε όσον αφορά το συμπαγή όζο και τους ημασυμπαγείς όζους είναι τα κριτήρια Fleissner, τα οποία είναι και τα πιο εύκολα διαχειρίσιμα, και της Βρετανικής εταιρείας Thoraca. Πιο συχνά, νομίζω, χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πράξη τα κριτήρια Fleissner, όπου ουσιαστικά κατάσταται οι όζοι αν είναι low risk ή high risk, ανάλογα με τη μορφολογία, όπως είπαμε, και όλα τα άλλα στοιχεία, καθώς και το ιστορικό του ασθενούς. Ένας ασθενής ο οποίος έχει γνωστή κακοήθεια, ένας όζος ο οποίος εμφανίζεται ξαφνικά, είναι πάντα πάρα πολύ ύποπτος ότι είναι μια μεταστατική, μιλάμε για μεταστατική νόσο. Ανάλογα με το μέγεθος, αν είναι κάτω από 6 χιλιοστά, 6 με 8 χιλιοστά ή πάνω από 8 χιλιοστά, έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στον όζο. Πάνω από 8 χιλιοστά κινούμαστε άμεσα
σε αξονική άμεση παρενέχου ή PET-CT ή μπορούμε να κάνουμε και μια βιοψία. Οποιαδήποτε μικρότερη όζο μπαίνουν σε σύντομη παρακολούθηση ανάλογα με το τι κριτήριο κακοήθειας, αν είναι low risk ή high risk οι ασθενείς. Σε υποσυμπαγείς όζους, όπως είναι αυτή της θολής άλλου, όταν είναι πάνω από 6 χιλιοστά, ουσιαστικά σε 6 με 12 μήνες ξανακάνουμε επανέλεγχο. Κατά γνώμη μου, αν υπάρχει γνωστό στοιχείο κακοήθειας, ακόμα και νωρίτερα στο τρίμηνο, μπορούμε να κάνουμε ένα επανέλεγχο για να δούμε αν αυτός ο όζος εξαφανίζεται, μπορεί να φλεγμονώσει ιδεολογίας ή αρχίζει και αποκτάει πλέον ένα συμπαγές τμήμα το οποίο θα μπορέσει, το οποίο θα πρέπει να βιοψιστεί για να δούμε ακριβώς τη διάγνωση του ασθενού. Ειδικά στις ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη ένα μερικό συμπαγές τμήμα, σε 3 μήνες οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε μία αξονική, έτσι ώστε να δούμε αν αυτός ο όζος λύεται ή μεγαλώνει. Το PET-CT έρχεται να μας βοηθήσει πάρα πολύ σε όζους οι οποίοι είναι πάνω από 8 χιλιοστά. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχει προβλήματα σε όζους μικρότερους, έτσι ώστε που μπορεί να είναι θετική, αλλά να μας δώσει αυτό αρνητικό αποτέλεσμα. Μπορεί να μας αναδείξει, πρέπει να ξέρουμε, μια κακοήθεια πριν από αυτή είναι μορφολογικά εμφανής. Ο καρκίνος του πνεύμονα προσλαμβάνει έντονα στο ραδιοφάρμακο, PET-CT, άρα γενικώς είναι έντονα μεταβολική η όζη από πρωτοπαθή νόσου του πνεύμονα, καθώς και μετασταθική νόση. Έχει σημαντικό ρόλο πέρα από τον πνεύμονα και σταδιοποίηση του ασθενούς και επανασταδιοποίηση του νόσου και έλεγχο της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Είτε γίνει από εμάς, είτε γίνει από τους ογκολόγους με συστηματική θεραπεία. Αυτό που είπαμε πριν, ότι σε περιοχές οι οποίες είναι μικρότερες το 1 εκατοστό, μπορεί να εμφανίσει πιθανώς αρνητικές τιμές, οι οποίες θα πρέπει να τις δούμε με κάποιο σκεπτικισμό. Ωραία. Το σημείο διαχωρισμού μεταξύ καλοήθους και κακοήθους βλάβης σε ένα νόζο είναι 2 με 2,5 μονάδες πρόσληψης, όπως υπολογίζεται στις μονάδες που χρησιμοποιεί το PET. Στερείται ουσιαστικά αυτή η μέτρηση του PET-CT διαγνωστική αξία, αν δεν το τοποθετηθεί στο το κλινικό πλαίσιο και δεν γίνει σχέση με τα απεικονιστικά ευρήματα. Δεν σημαίνει ότι κάτι επειδή είναι 3 ή 3,5, ότι μπορεί να είναι δεν και καλά κακοήθεια. Πρέπει να το συνδυάσουμε πάντα με τον ασθενή το ιστορικό του, τι ευρήματα έχει γενικότερα και τι έχει, μπορεί να έχει μία λίμωξη, οτιδήποτε. Πολλές φορές επικαλύπτονται οι τιμές μεταξύ καλοήθους και κακοήθους βλάβης, ειδικά στα αρχικά. Φυσικά είναι μια τιμή πολύ ψηλή, 10, 12, εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Εδώ βλέπουμε παραδείγματα, μονής πνευμονικός όζος με θετική καθήλωση στο PET-CT. Η βιοψία που έγινε, βλέπουμε ότι και ο όζος αυτός έχει όλα τα κακοήθη χαρακτηριστικά. Βλέπουμε τις ακτινωτές προσεκβολές, την έλξη προς τον πεζοκότα, άρα έτσι και αλλιώς σαν κριτήριο ήταν πάρα πολύ ύποπτος ο όζος. Το PET μας βοηθάει επίσης, αν έχουμε πολλαπλές βλάβες, να επιλέξουμε ποια βλάβη θα βιοψήσουμε. Βιοψούμε αυτή που είναι πάντα πιο ενεργή, έτσι ώστε να μας δώσει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και επιλογή σε μεγαλύτερες βλάβες, σε ποιο σημείο ακριβώς θα πάρουμε βιοψία από τη βλάβη, έτσι ώστε να μην έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα. Αφού έχουμε διαγνώσει τον όζο, αφού το έχουμε πάρει στα κριτήρια, εμείς σαν επεμβατικοί ακτινολόγοι μπορούμε να περάσουμε στη διαδερμική βιοψία του πνεύμονα, η οποία είναι πάρα πολύ συχνή. Η ενδείξη για βιοψία του πνεύμονα είναι πρωτοδιαγνωσμένος μονήρης όζος, ο οποίος μεγαλώνει, ή μάζα η οποία δεν είναι προσβάσιμη στη βροχοσκόπηση. Επίσης, πολλαπλή όζη σε ασθενή χωρίς ιστορικό κακοήθειας ή σε ασθενή με κακοήθεια που έχει μακρά περίοδο ύφεσης. Εμένουσες μονήρες ή πολλαπλές διαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει τεθεί διάγνωση από εργαστηριακές εξετάσεις και από τη βροχοσκόπηση. Επίσης, οτιδήποτε δεν μπορεί να βροχοσκοπείται ή είναι αρνητικό, συνήθως παρεμβαίνουμε εμείς έτσι ώστε να δώσουμε αποτέλεσμα για τον ασθενή. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα συγκριτική μελέτη, γιατί πλέον δοκιμάζεται πάρα πολύ και η ενδοβροχική βιοψία, η βροχοσκόπηση με διάφορα πλέον λογισμικά εργαλεία όπως είναι το ύπους και τους ασθενείς αυτούς. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε πάρα πολύ υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, πάνω από 90%, πολύ περισσότερο και από τη βροχοσκόπηση και από το ύπους, ακόμα και αν αυτό χρησιμοποιηθεί ρομποτικά πλέον που μπορεί να γίνει. Και φυσικά πολύ χαμηλότερο κόστος και πολύ λιγότερο παρεμβατικό όσον αφορά τον ασθενή. Άρα νομίζω οτιδήποτε μπορεί να βιοψιστεί από εμάς πρώτα, οφείλει και είναι περιφερικό, οφείλει να γίνεται πρώτα από εμάς η βιοψία. Οι επιπλοκές μας είναι συγκεκριμένες η βιοψία και εσύ όλες οι επεμβάσεις που γίνονται στο πνεύμονα. Η πιο συχνή επιπλοκή, αν μπορεί να θεωρηθεί επιπλοκή, είναι ο πνευμοθώρακας.
ποσοστό ζυπλογραφία από 4-62%, ένα ποσοστό γύρω στο 10% θα χρειαστεί να μπει ένα θωρακοσωλήνα σε περίπτωση που πλέον ο θώρακα δεν είναι μη ελεγχόμενο. Ουσιαστικά πλέον από την κάθε μέρα πράξη καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καν ουσιαστική επιλογή αφού αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να έχουμε επίση περιστατικά αιμόπτυση σε μικρό ποσοστό και όλα θα είναι πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Όλα αυτά φυσικά, αν σκεφτούμε ότι η διαγνωστική αξία είναι πάνω από 90%, δεν είναι ουσιαστικά επιπλοκές οι οποίες μπορούν να μας σταματήσουν από το να κάνουμε μια ιδιοδερμική βιοψία. Εδώ πέρα βλέπουμε παραδείγματα με έναν όζο γύρω στο 1% ή και ένα μεγαλύτερο όζο, πώς τοποθετείται ομοξονικά η βελόνα βιοψίας μέσα στον όζο, έτσι ώστε να πάρθει το κατάλληλο δείγμα και να έχουμε τη σωστή ανάλυση. Πρέπει να πάρθουν αρκετά δείγματα, γιατί πλέον πολλοί από τους ασθενείς αυτούς κάνουν θεραπείες ανοσοθεραπείας, χρειάζονται αρκετά δείγματα, αρκετό υλικό, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι μελέτες που είναι απαραίτητες ιστοπαθολογικά, έτσι ώστε ο ασθενής να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Αφού γίνει η βιοψία, αφού γίνει η κακοήθεια, μπορούμε να περάσουμε στο τρίτο στάδιο από εμάς, που είναι η θερμική κατάλυση των όγκων του πνεύμονα, όπου πλέον θα έχουμε την ασθενείς οι οποίοι έρχονται στα χέρια μας και μπορούν πλέον να έχουν την πλήρη θεραπεία από τους επεμβατικούς εκτινολόγους. Ο στόχος θερμικής κατάλυσης των όγκων του πνεύμονα είναι η θερμική καταστροφή των όγκων στις θερμοκρασίες είτε θερμικές πάνω από 70 βαθμούς Κελσίου, είτε στις θερμοκρασίες ψύχους κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου. Τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας είναι τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα και το cryo ablation. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα μη μικροκυταρικό, γιατί πάντα μιλάμε για μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, είναι η χειρουργική αντιμετώπιση η οποία προσφέρει την καλύτερη δυνατή θεραπεία, η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία SBRT στοχευμένη, η οποία και με βάση τα guidelines των πνευμονολόγων έρχεται πάνω από εμάς στη θεραπεία. Νομίζω είναι ένα στόχο, σαν υποειδικότητα, να αλλάξουμε τα κριτήρια αυτά και να μπούμε εμείς πάνω από την ουσιαστικά από την στερεοτακτική ακτινοθεραπεία στου ασθενεί που δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Η κλασική ακτινοβολία, ό,τι μπορεί να προσφέρει, η χημειοθεραπεία, η θερμική κατάλυση που εμείς, είναι πολλές φορές σε έναν ασθενή φτιάχνουμε προσωπικά μοντέλα και πολλές φορές συνδυάζουμε μεθόδους. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πρώτα συστηματική θεραπεία, η βλάβη να μικρύνει, να παρέχουμε εμείς, να υπάρξουν εναλλαγές μεθόδων ανάλογα με τον κάθε ασθενή χωριστά, ανάλογα το τι θα αποφασίσει το Ογκολογικό Συμβούλιο. Οι χειρουργικές ενδείξεις για τη μετώπιση καρκίνου του πνεύμονα είναι, όπως είπαμε, το μη μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, αρχικού σταδίου 1 έως 2, όπου στο στάδιο 1 η πενταετής επιβίωση με χειρουργική θεραπεία είναι 60-80%, στο στάδιο 2 είναι 40-50% η πενταετής επιβίωση, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι περίπου 30% των ασθενών που έχουν μικρές βλάβες του πνεύμονα είναι τελείως ακατάλληλοι να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Άρα, μένει αυτό το ποσοστό το οποίο πρέπει να κάνει κάποια άλλη θεραπεία. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν χειρουργηθεί και κάνει απλώς ακτινοβολία, η πενταετής επιβίωση είναι πάρα πολύ μικρή. Εδώ πρέπει να τις αδειοποιήσεις στην κλασική με το TNM του νόγκου του πνεύμονα. Αυτή είναι η όγκη που στοχεύουμε ως 3% εμείς με τοπική θεραπεία. Τα κριτήρια τα οποία κάθε ασθενής ο οποίος έρχεται, συζητιέται στο Ογκολογικό Συμβούλιο και μετά στη συνέχεια παραπέμπεται συνήθως στους αρχιλογούς για να κρίνουν αν αυτός ο ασθενής μπορεί να χειρουργηθεί. Αυτοί κρίνουν με βάση δοκιμασίες πνεύμονα, αν ο ασθενής αυτός θα αντέξει το χειρουργείο, αν η υπόλοιπη κατάσταση του επιτρέπει, έτσι ώστε ο ασθενής αυτός να έχει μια επαρκή πνευμονική λειτουργία. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν κριθεί ακατάλληλος, που σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχει μια καλή πνευμονική λειτουργία ή έχει πολλαπλές συνοσιρώτες, οι οποίες δεν του επιτρέπουν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, παραπέμπεται για ακτινοβολία στερεοτακτική ή για τοπική θεραπεία από εμάς. Εδώ έρχομαστε εμείς. Οι ενδείξεις λοιπόν τοπικής θεραπείας είναι ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Η μέγιστη διάσταση του όγκου να είναι έως 3,5 εκατοστά συνήθως. Σε μεταστάσεις του πνεύμονα ή ολικομεταστατική νόση του πνεύμονα, μιλάμε για ως 5 εστίες μικρότερα από 3 εκατοστά η κάθε μία. Αυτά φυσικά σε συνδυασμό με συστηματική θεραπεία του ασθενούς. Τα όρια του καυτηρισμού πρέπει να φτιάξουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε και τις μικροδιασφορές γύρω από τον όγκο πριν οπωσδήποτε 1 εκατοστό. Εκεί ακριβώς παίζεται και το παιχνίδι, γιατί ένας ατελής καυτηριασμός μπορεί να οδηγήσει σε τοπικές υποτροπές, αν δεν έχουμε τα κατάλληλα όρια. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά τους πολύ κεντρικούς όγκους, μικρότερα από 1% από τις πύλες, τα μεγάλα αγκεία, τους κεντρικούς βρόχους, τον ισοφάγο ή την τραχεία. Επίσης, στις θερμικές κυρίως μεθόδους, όχι κυρίως στο cryo ablation, επαφή με αγκείο πάνω από 3 χιλιοστά μπορεί να επηρεάσει την έκρωση, γιατί ουσιαστικά το αγκείο κλέβει η θερμότητα από την δικιά μας θεραπεία. Με βάση τα κριτήρια του ΣΥΡΣΕ,
Αυτά είναι τα αποτελέσματα και τα level of evidence που έχουμε για κάθε νόσο. Πιο καλά από όλα έχουν μελετηθεί οι μεταστάσεις του πνεύμονα. Σχηματικά, οι ενδείξεις που μπορούμε να παρέχουμε στο πνεύμονα όσον αφορά το μονήρι όζο ή με τοπική θεραπεία είναι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν φυσικά το μονήρι πνευμονικό όζο, ο οποίος έχει υποδειχθεί ότι είναι ένα μη μικροκυτοκαρκίνωμα ή μετάσταση, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν βλάβες στα οστά από διήθηση του όγκου ή σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποτροπή μετά από ακτινοβολία. Αν οι ενδείξεις είναι ελάχιστες, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι απλώς έχουν κακό προσδόκιμο ζωής, κακό performance status και προχωρημένη φυσικά νόσο. Ασθενείς αυτοί δεν έχουν νόημα να υποδηθούν σε κάποια τοπική θεραπεία. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε την πρακτική μας σε αυτό το κομμάτι, η πιο κατάλληλος όζος για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε είναι ένας μονήρης όζος, μικρός, κάτω από 3 εκατοστά καλύτερα, όσο πιο μικρός όσο καλύτερα, ο οποίος είναι μακριά από το μεσοθωράκιο ή τον υπεζοκότα, περιβάλλει το πνευμονικό παρέχημα και φυσικά έχει διαγνωστεί με βιοψία ήδη τι ακριβώς είναι. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, έναν μονήρη πνευμονικό όζο, ο οποίος ο συγκεκριμένος ασθενής ήδη είχε χειρουργηθεί δεξιά για αδενοκαρκίνο πνεύμονα, εμφανίζει αυτή τη μονήρη βλάβη στον άλλο πνεύμονα. Μετά από συστηματική θεραπεία βλέπουμε ότι δεν αυξάνεται ούτε εμφανίζονται νέες βλάβες στο πνεύμονα, οπότε στη συνέχεια αντιμετωπίζεται μάσα από τοπική θεραπεία. Αυτό είναι το πέτου, η καθήλωση του ραδιοφαρμάκου. Εδώ βλέπουμε τη βελόνα που τοποθετείται μέσα στη βλάβη, αυτή είναι η βελόνα μικροκυμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα, βλέπουμε την πυκνότητα σε αυτό το κριτήριο για το πώς καλή θεραπεία θολής ή άλλου που περιβάλλουν όλα τα όρια του όζου, φτιάχνει επαρκή όρια και συνέχεια βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα με πλέον πλήρη αρνητικοποίηση του PET μετά από τους 6 μήνες. Αντίστοιχα, ένα παράδειγμα μονήρι στο μονικό όζο, ο οποίος ήταν μεταστατικό, τοποθέτηση βελόνα μικροκυμάτων και το τελικό αποτέλεσμα με την εικόνα θολής ή άλλου να περιβάλλει τον όζο σε όλα τα όρια του, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό ογκολογικό αποτέλεσμα. Αυτά είναι περιπτώσεις cryoablation, ακόμη και μεγαλύτερες βλάβες μονήρι με τσεφτική βλάβη, η οποία δεν μεγάλωνε. Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, βλέπουμε τη συμμετρία με την οποία τοποθετούν τα ηλεκτρόδια μέσα στη βλάβη, έτσι ώστε να έχουμε την επαρκή κάλυψη της βλάβης και το τελικό αποτέλεσμα βλέπουμε τη βλάβη και τα επαρκή όρια του πάγου γύρω-γύρω από τη βλάβη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μικροδιασπορά γύρω-γύρω από τη βλάβη. Αντίστοιχα, σε πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα, βλέπουμε τη βλάβη σαν μονήρι πνευμονικό όζο, έγινε βιοψία, ήταν ένα μη μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων μέσα στη βλάβη. Το ground glass, το οποίο περιβάλλει πλήρως τη βλάβη, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο επανέλεγχος στο μήνα, όπου βλέπουμε τη βλάβη να έχει αποκτήσει αυτό το κλασικό στρογγυλό σχήμα της ζώνης καυτηριασμού. Και στο εξάμηνο, η αρνητικοποίηση του PET του ασθενούς με πλήρη θεραπεία της βλάβης. Και σε μεγαλύτερες βλάβες μπορούμε να παρεύουμε με μεταστατική νόσος, με πολλαπλές βελόνες και βλέπουμε την πλήρη νέκρωση της βλάβης. Οι επιπλοκές είναι αντίστοιχες με τις βιοψίες. Πάλι το πιο συχνό είναι ο πνευμοθώρακας, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί θωρακοσωλήνας. Αλλά σκεφτούμε ότι πολλές φορές δημιουργούμε μόνοι μας ιατρογενή πνευμοθώρακα, έτσι ώστε να απομακρύνουμε τη βλάβη. Ουσιαστικά είπαμε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ουσιαστική επιπλοκή το πνευμοθώρακα. Επίσης μπορεί να υπάρξει πνευματική συλλογή, πνευμονική αιμορραγία. Απόστημα τυχόν επιμολυνθεί η κοιλότητά μας που δημιουργούμε μετά τον καυτηριασμό. Μια επιπλοκή που είναι πάρα πολύ σοβαρή είναι η βροχοεπιζωκωτική επικοινωνία όταν και με βλάβες κοντά στον υπεζοκόντα, οπότε μπορεί να δημιουργηθεί μια φίστουλα η οποία πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσει και ο ασθενής ταλαιπωριέται αρκετά. Και επίσης πρέπει να προσέχουμε πάντα τις ευαίσθητες γειτονικές δομές, κυρίως το μεσοθωράκιο με τα νεύρα τα οποία διαθέτει. Εδώ πέρα βλέπουμε από πάρα πολλά ablation τις επιπλοκές και λέμε ότι είναι μια εξαιρετικά ασφαλής μέθοδος για τους ασθενείς, οι οποίοι ας σκεφτούμε φυσικά ότι είναι ασθενείς που είναι ήδη σημαντικά επιβαρημένοι για να έρθουν στα χέρια μας. Οι πιο πολλοί αυτούς έχουν ήδη μια πάρα πολύ κακή πνευμονική λειτουργία. Εδώ πέρα βλέπουμε τεχνικές προστασίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε έναν ασφαλή καυτηριασμό. Εδώ πέρα είναι η ιατρογενής πνευμοθώρακας, ο οποίος χρησιμοποιείται, έτσι ώστε η βλάβη να απομακρυνθεί από το μεσοθωράκιο και να καεί σωστά, χωρίς να υπάρχουν επιπλοκές από τα νεύρα του μεσοθωρακίου. Αυτό είναι ένα πολύ καλό paper που υπάρχει, που μας δείχνει σχηματικά όλα τα νεύρα του μεσοθωρακίου. Ειδικά με το φρενικό, άμα δουλέψουμε κοντά στο οπτικό τόξο, μπορεί να έχουμε παραλύσεις του φρενικού νεύρου
και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη επιβεβαιωμένη πνευμονική λειτουργία, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στους συγκεκριμένους ασθενείς. Επίσης, πρέπει να προσέχουμε τη συμπαθητική αλυσίδα γύρω από το σπόνδυλο ή το πνευμονογαστικό νεύρο, όπως περνάει δίπλα-δίπλα από την καρδιά. Εδώ βλέπουμε πάλι τεχνικές, εδώ είναι με RF, πολλαπλά ηλεκτρόδια και πώς τραβιέται η βλάβη και η ατρογενής πνευμοθώρακας, ώστε να καεί με ασφάλεια χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για το φρενικό νεύρο. Επίσης, μεγαλύτερες βλάβες με τοποθέτηση πολλαπών ηλεκτροδίων. Εδώ πέρα γίνεται υδροδιαχωρισμός γύρω από, από τη συμπαθητική άλυσο και το μεσοθωράκιο, έτσι ώστε να καεί η βλάβη με ασφάλεια. Εδώ βλέπουμε το σχηματισμό του πάγου, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επιπλοκές σε αυτό το μεσοθωράκιο. Αντίθετα, παραδείγματα, όσο δίπλα στην αορτή, η οποία αορτή μπορεί να σου κλέψει ενέργεια και δίπλα στην συμπαθητική αλυσίδα, τοποθέτηση βελόνας έτσι ώστε να υπάρξει υδροδιαχωρισμός. Στη συνέχεια γίνεται καυτηριασμός με ασφάλεια της βλάβης και το τελικό αποτέλεσμα με το ground glass να περιβάλλει πλήρως τη βλάβη έτσι ώστε να υπάρχει το σωστό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα παραδείγματα, πάλι με διαχωρισμό του μεσοθωρακίου εκτεταμένο έτσι ώστε να μην υπάρξει επιπλοκή από το καυτηριασμό με μεγαλύτερη βλάβη στο πνευμονικό παρέχημα και το ground glass το οποίο περιβάλλει ολοκληρωτικά τη βλάβη. Η στόχη της θεραπείας φυσικά είναι η πλήρης καταστροφή της βλάβης. Τα όρια, όπως τα είπαμε, είναι το πιο σημαντικό από όλα και γενικώς ζώνη καυτερισμού συνήθως πάνω από 4 φορές σε όγκο, πάνω από τον αρχικό όγκο, δημιουργεί και τα καλύτερα αποτελέσματα. Όσο καλύτερα όρια φτιάξουμε, τόσο λιγότερες τοπικές υποτροπές έχουμε. Στη συνέχεια, αφού ο ασθενής ουσιαστικά οφείλουμε σε επεμβατική ακτινολόγηση να τον παρακολουθήσουμε και όλα αυτά. Το έργο μας δεν τελειώνει στο να κάνουμε απλώς τεχνικά μια επέμβαση. Οφείλουμε να τον παρακολουθήσουμε με διάφορες μελέτες. Συνήθως χρησιμοποιούμε εμείς το δικό μου νοσοκομείο αξονική στον ένα μήνα, αξονική στους τρεις μήνες και συνέχεια στο εξάμηνο το στέλνουμε για PET-CT, έτσι ώστε να ελέγξουμε τη μεταβολική δραστηριότητα της βλάβης και να δούμε αν έχουμε πετύχει το σωστό αποτέλεσμα. Υπάρχουν κριτήρια σε κάθε αξονική που βλέπουμε αν υπάρχει υποτροπή ή δεν υπάρχει υποτροπή. Και το κυρίως είναι η χειρότερη υποτροπή, είναι, το κύριο κριτήριο υποτροπής είναι αν δούμε ότι υπάρχει κάποιος όζος ο οποίος δεν υπήρχε πριν, ο οποίος εμφανίζεται, ο οποίος εμπλουτίζεται και δούμε κάποια αύξηση αντί για προοδευτική μείωση της ζώνης καυτηριασμού. Αυτό είναι στοιχείο τοπικής υποτροπής. Υπάρχουν στοιχεία τοπικής υποτροπής στον ένα, σε μια εβδομάδα που μπορούμε να δούμε εδώ, αν υπάρχει εμπλουτισμός και ανάλογα πόσο προχωράει η αποθεραπεία του ασθενούς, υπάρχουν και διαφορετικά κριτήρια τοπικής ή όχι υποτροπής. Τα αποτελέσματα βιβλιογραφικά είναι αρκετά καλά. Υπάρχει μια μελέτη από την Αμερική, η Alliance Trial, που μελετά μη μικροκυταρικά κοινώματα του πνεύμωνα 51 ασθενείς και δίνει ένα χρόνο survival 86,3%. Αυτά είναι με RFA. Αντίστοιχα, μελέτες από το 2012 είναι αυτά. Μικρές συνήθως σειρές, οι όμως δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τον έλεγχο της βλάβης, ειδικά στον πρώτο χρόνο. Υπάρχουν μεταστάσεις πολυκεντρικές, από οποίες ελέγχουν τις μεταστάσεις όσον αφορά και αυτές είναι δύο μεγαλύτερες εκλήψεις και ισολουστής από τη Γαλλία πολυκεντρικές, οι οποίες μας δείχνουν τον έλεγχο του cryoablation όσον αφορά τον έλεγχο των μεταστάσεων του πνεύμωνα. Με πολύ καλά αποτελέσματα και στον έλεγχο της βλάβης, αλλά και σε πολύ μικρή ποσοστό επιπλοκών όσον αφορά το πνευμονικό παρέχημα. Αυτές οι μελέτες έχουν φτάσει και στην πενταετία και όλες καταλήγουν ότι είναι το cryoablation, ειδικά για τις μεταστάσεις, πάρα πολύ ασφαλές και με πολύ καλά αποτελέσματα ογκολογικά όσον αφορά τις μεταστάσεις. Αντίστοιχα και στις δύο μελέτες τα ίδια αποτελέσματα στην πενταετία. Και σχετικά γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για το αν εμείς ή η στερεοτυπική βιοψία, η στερεοτυπική ακτινοβολία υπερέχουμε ή όχι. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι έχουμε ακριβώς απόλυτα συγκρίσιμα περιστατικά. Απλώς συνήθως η στερεοτυπική βιοψία είναι πολύ περισσότερα τα paper, οι δημοσιεύσεις που αφορά αυτή τη μέθοδο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πολλές φορές ότι αυτή η μέθοδος δημιουργεί πολλές φορές μετακτηνική πνευμονία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να αντιμετωπιστεί. Αρχίζουν και δημοσιεύονται πλέον και στην βιογραφία τα πρώτα περιστατικά με cryoablation στο πνεύμωνα με επίσης πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά κυρίως το πρώτο έτος όσον αφορά την επιβίωση των ασθενών και την συνολικό έλεγχο της νόσου. Εδώ πέρα βλέπουμε μια συγκριτική μελέτη πάρα πολύ μεγάλη ανάμεσα σε RFA. Σκεφτείτε και οι δικές μας τεχνολογίες αλλάζουν. Το RFA τα παλιότερα, τώρα αλλάζουμε σε σχέση με την SBRT και βρίσκουμε ακριβώς ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά των δύο μεθόδων όσον αφορά την πενταετία. Γι' αυτό πρέπει και αυτό που είπαμε πριν, τα guidelines να πλέον να διαφοροποιηθούν όσο βάζουμε και νέες τεχνολογίες. Πάλι όλες οι μελέτες μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους. Και πλέον ερχόμαστε το 2021 με μια
μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε, η οποία έρχεται να μας πει αν εμείς έχουμε ρόλο στην θεραπεία του μη μικροκυταρικού του πνεύμονα σε σχέση πάντα με την στερεοτυπική ακτινοβολία. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα αντίστοιχα ακριβώς με τη στερεοτυπική ακτινοβολία. Αυτή είναι μια μελέτη που τρέχουμε εμείς σε συνδυασμό με την Αθήνα σε μια πολυκεντρική μελέτη. Τα πρώτα αποτελέσματα ήδη στο προηγούμενο ΣΥΡΣΕ δημοσιεύτηκαν, όπου βλέπουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και όσον αφορά τις μεταστάσεις και όσον αφορά το μη μικροκυταρικό και καρκίνο του πνεύμονα, όσον αφορά στην έλεγχο της νόσου και τις τοπικές υποτροπές. Και απλώς από το δικό μου νοσοκομείο, όσον αφορά κυρίως το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, το οποίο είναι σημαντικό, εμείς πλέον κάνουμε πλέον μόνο cryoablation, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε καθόλου ανησιολόγους να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Και βλέπουμε ότι είναι μια μέθοδος που είναι πάρα πολύ ασφαλής και πάρα πολύ καλά ανοιχτή από τους ασθενείς. Μέχρι τώρα, σε μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, έχουμε κάνει 28 ασθενείς. Το μέσο μέγεθος της βλάβης είναι 2,3 εκατοστά που αντιμετωπίσαμε. Έχουν οι πιο πολλοί ασθενείς μέσα παρακολούθηση 18 μήνες. 100% επιβίωση στον χρόνο. Είχαμε ένα ολοκληρώνω περιστατικό το οποίο είχε μια τοπική υποτροπή σε ένα εμφαδένα του μεσοθωρακίου, αλλά καμία τοπική υποτροπή στο σημείο το οποίο κάναμε την επέμβαση. Όλες οι επεμβάσεις γίνανε με τοπική αναισθησία. Ήταν πάρα πολύ καλά ανοιχτά από τους ασθενείς. Σε δύο ασθενείς ολοκληρώνω τοποθετήθηκε ένα μικρό πλούροκα από εμάς, αφού τελειώσαμε την επέμβαση, δηλαδή και την επιπλοκή την αντιμετωπίσαμε εμείς. Και οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν κανένα επιδείνωση αναπνευστικής λειτουργίας. Άρα, συμπερασματικά, υπάρχουν ακτινολογικές τεχνικές από τη διάγνωση στη θεραπεία του μονίδιου πνευμονικού όζου. Υπάρχουν συγκεκριμένα αντικοντιστικά κριτήρια για χαρακτηρισμό των όζων και πρότυπα αλγορίθμου, έτσι ώστε αυτοί να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο. Όζοι με ύποπτα αντικοντιστικά κριτήρια ή με θετικό PET πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε διοψία. Η θερμική κατάλυση των όζων αυτών έχει πολύ μικρή νοσηρότητα και θνητότητα, δεν επηρεάζει την λειτουργία του πνεύμονα. Έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, κυρίως τα δύο πρώτα χρόνια. Οι τοπικές υποτροπές, ακόμα και να γίνει, δεν επηρεάζουν τη συλλογική εικόνα του ασθενούς, αφού μπορούμε και εμείς να ξαναπαρέχουμε σε μια τοπική επιτροπή. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με οτιδήποτε άλλη θεραπεία. Και γενικώς είναι μια χρήση μέθοδος, ειδικά σε μεταστατικούς ασθενείς, οι οποίοι αναμένεται να αναπτύξουν νέες βλάβες. Γενικώς, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε minimal, νομίζω οφείλουμε να πηγαίνουμε minimal. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μας καλύψατε το θέμα του μονίδιου πνευμονικού όζου από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, η ακτινολογία στη διευκρίνηση της φύσης του, ακτινολογία στην επιβεβαίωση της διάγνωσης, ακτινολογία στη θεραπεία, ακτινολογία στην παρακολούθηση. Επομένως, μια πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε. Πολύ μεστή, μας τα είπατε όλα σε λίγο χρονικό διάστημα. Επομένως, σας ευχαριστούμε. Ό,τι ερωτήσεις υπήρχαν, ακόμα και αν είναι διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί η πυκνότητα της πληροφορίας ήταν τέτοια που μπορεί κάποια σημεία να μην γίνανε έτσι, το ίδιο αντιληπτά. Επομένως, αν υπάρχουν ερωτήσεις, είτε από συναδέλφους μας παρακολουθούν από μακριά, είτε από το κρατήριο που βρίσκεται στην αίθουσα, ας τις κάνουμε στον ομιλητή μας. Και σχόλια φυσικά. Μέχρι να σταθεί το ακροατήριο, να ρωτήσω, μας δώσατε το ρόλο της βιοψίας στην επιβεβαίωση, της διάγνωσης εκεί που υπάρχει πολύ ψηλή υποψία, που βέβαια εκτός από την επιβεβαίωση υπάρχει και ανάγκη ιστολογικού προσδιορισμού, δεδομένου ότι πολλές από τις θεραπείες εξαρτώνται από τους παράγοντες που θα βρεθούν ιστολογικά και μόνο. Είδαμε όμως και στα κριτήρια που μας δείξατε, τις Flight Society, σε μερικές περιπτώσεις που δεν είναι ψηλή πιθανότητα καρκίνου, αλλά είναι ενδιάμεση. Μπαίνει και εκεί η βιοψία εναλλακτικά με κάποιο τύπο παρακολούθηση. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που η βιοψία δεν έχει επιβεβαιωτικό χαρακτήρα ή δεν έχει το χαρακτήρα του να πάρουμε ιστό για να βοηθηθούν οι εγκολόγοι στην επιλογή της θεραπείας, εκεί που είναι κυρίως για να αποδειχθεί η κακοήθεια, εσείς πότε την προτιμάτε έναντι της παρακολούθησης? Έχετε κάποια αλήθεια? Ναι. Καταλαβαίνω ότι τα guidelines είναι καλά, αλλά αφήνουν και πολύ σοφά πλαίσια, έτσι ώστε κάθε κέντρο με την εμπειρία και τις δυνατότητες του να κάνει και τις επιλογές του εντός των πλαισίων. Εκεί η δικιά σας εμπειρία. Εμείς ουσιαστικά οποιοδήποτε βρίσκουμε ένα μικρό, το παρακολουθούμε. Αν το δούμε ότι αυξάνει συνεχόμενα και φτάσει εκεί στο κάτω των 8 χιλιοστών, ας πούμε,
που πλέον και το PET είναι ασφαλές, συνήθως το στείλουμε για ένα PET. Αν το PET μας δείξει και αυτό καθήλωση, θα κάνουμε οπωσδήποτε βιοψία. Άρα ακολουθείτε πιο πολύ τον επιβεβαιωτικό χαρακτήρα της βιοψίας, όχι το διερευνητικό. Δηλαδή, πρώτα θα εξαντλήσουμε όλες τις μη παρεμβατικές και στη συνέχεια θα πάμε στη βιοψία. Εσείς δεν αλλάζει κάτι αν ο όζος είναι 8 ή 9 χιλιοστά στον χρόνο ή στην πορεία της έκβασης της νόσου του ασθενούς. Οπότε, πολλές φορές δεν χρειάζεται καν. Παράδειγμα, αν είσαι ένα γνωστό, μια γνωστή κακοήθεια, εμφανίζει ένα όζο και το δούμε σταδιακά σε δύο μελέτες να μεγαλώνει, είναι 100% είναι φως φανάρι τι είναι. Αλλά σε οτιδήποτε που είναι πρωτοεμφανιζόμενο, που το δούμε να μεγαλώνει, θα το στείλουμε για PET, εκεί που πλέον το PET μπορεί να πιάσει και να μην έχει πρόβλημα αρνητικής, ψευδούς αρνητικού αποτελέσματος και συνέχεια, εφόσον είναι θετικό το PET, θα κάνουμε και τη βιοψία. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ. Αλλά την φυλάτε τη βιοψία όταν η πιθανότητα πια κακοποίησης έχει ανέβει αρκετά. Με όλα τα προηγούμενα που μας είπα. Ευχαριστώ. Κάποιος συνάδελφος, κάποιος σχόλιο ενδεχομένως πάνω στο περιοριστικό κομμάτι, στο διαγνωστικό, κάποια ερώτηση. Όχι, φαίνεται ότι προετοιμάστε πολύ γρήγορα. Εγώ και σας παρακολούσα με μεγάλη ένταση. Υπάρχει, λέτε. Συγχαρητήρια για την ομιλία και από τα δουλέψη μας σας εντυπωσιασμένος από τα αποτελέσματα. Ήθελα να ρωτήσω και το πολύ σημαντικό θέμα καταρχήν, γιατί λόγω και των συζητήσεων για πλέον screening στο πνεύμονα, το οποίο θα φέρει νομίζω πολύ περισσότερα περιστατικά όζων όνειρων προς αντιμετώπιση. Πρώτον για τα κριτήρια, να ψήσετε και για τα κριτήρια της Αμερικανικής εταιρείας, τα οποία στο πηγαίνει στον κοινό λίγο παραπάνω, τα λάγκρα. Και αν κάνετε, αν αντιμετωπίζετε τους όλους και σε μία συνεδρία ή περιμένετε την επιβεβαίωση της πλάβης για να εμείς γνωρίζουμε ότι τη Φλάισνερ και τέτοια. Και εμπειρία προσωπική για να χρησιμοποιούμε τα Αμερικάνικα δεν το έχουμε κάνει εμείς. Δεν το χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα. Τώρα, άμα χρησιμοποιούν περισσότερο τα γένεια τα τέτοια και είναι αποτελεσματικά. Ναι. Μέχρι τώρα, όσο το φτάνουμε στο μόνο. Τώρα, άρα είναι κάτι καλό το οποίο μπορεί να βάλουμε και εμείς το μελετήσουμε και το βάλουμε στην κλινική μας πράξη. Είναι σημαντικό αυτό. Και αυτό το design, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν βλέπει κριτήρια τα οποία γνωστικά σου παραπέμπουν προς την κακοήθεια, να πας πιο γρήγορα. Σε βιοψία. Σε βιοψία. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό και ίσως πρέπει να το βάλουμε και εμείς στη δικιά μας καθημέρα πράξη. Όσον αφορά το άλλο το κομμάτι, εμείς πρώτα κάνουμε, παρόλο που μας δίνει δυνατότητα η παρέμβαση να κάνουμε με τελικά που έχουμε και βιοψία στον ίδιο χρόνο με τον καυτηριασμό, εγώ προσωπικά επιλέγω να το κάνω σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Πρώτον, γιατί θέλω να έχω μια ιστολογική επιβεβαίωση καλή. Καμιά φορά, έστω αυτό το μικρό ποσοστό μπορεί να μην δώσει ιστολογικά και αν έχω ήδη κάψει τη βλάβη, ο ασθενής ουσιαστικά πλέον μένει χωρίς ιστολογική ταυτοποίηση. Και ειδικά πλέον με τις κρινήσεις θεραπείας χρειάζονται αρκετό ιστολογικό μέγεθος από κομμάτια που θα πάρεις, έτσι ώστε να μπορούν να τρέξουν τις μελέτες που κάνουν ειδικά στην νοσοθεραπεία. Οπότε προτιμώ σε δύο μεθόδους, γιατί οποιαδήποτε βιοψία μπορεί να δημιουργήσει μια έξτρα επιπλοκή. Μπορεί παράδειγμα να υπάρξει μια αιμορραγία, οπότε η αιμορραγία πλέον να μου φύγει τον νόζο. Οπότε προτιμώ να σε δύο συνεδρίες να το κάνω. Και οι ογκολόγοι το θεωρούν δική μου ιστορία. Να πάει πρώτα σε αυτού, να πάει στο ογκολογικό συμβούλιο και μετά να ξαναγυρίσει. Ακόμα και αν είναι φως φανάρι, ότι είναι. Τι είναι. Συγχαρητήρια και για την παρουσίαση και για την επικάλυψη της θέματος και για την φανταστική δουλειά που κάνετε στο κομμάτι του. Τώρα λίγο έτσι κλινικό, πραγματικό ερώτημα. Εάν έχει τα μαγειριός ο οποίος ταυτοποιημένος ότι είναι μετάσταση από, ας πούμε, από σύννεφρο. Δεν υπάρχει σύννεφρο, υπάρχει μόνο μια βλάβη για στον πνεύμονα και με βιοψία ταυτοποιημένη. Υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος ομολόγος ότι όχι να μην το κάψετε ή να μην το παγώσετε, διότι έτσι έπρεπε να επηρεαστεί η κύκλωση χημειοθεραπείων, διότι θα καλύψει το υπόλοιπο σώμα. Και αν δεν έχω τον νόσο αυτόν τον πνεύμα να δω την ανταπόκρισή του στη χημειοθεραπεία, δεν έχω μέτρο σύγκρισης και δεν μπορώ να κάνω χημειοθεραπεία. Γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί μου συνέβη εμένα με μετάσταση στο ύπαρ. Η μοναδική μετάσταση στο ύπαρ από μία το κάψαμε.
Και μετά λέμε ότι αφού έχει κάνει μια μετάσταση, θα πρέπει να υπάρξει και συστηματική θεραπεία. Τι θα δώσουμε, γιατί δεν ξέρω αν θα ανταποκριθεί σε κάτι ο οργανισμό, το οποίο δεν το βλέπουμε πλέον. Γιατί κάτι αυτό που ξέρει τίποτα. Συνήθω το που κάνουμε εμεί, όταν είναι μονήρη που είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί να αναπτύξει και πολλαπλές άλλες βλάβες, οπότε είναι μια καλή μέθοδος ο καυτηριασμός. Συνήθως πρώτα κάνουν αυτή μια συστηματική, μπαίνουν πρώτα εκεί, πριν κάνουμε εμείς, έτσι ώστε να δούμε ουσιαστικά και αν υπάρχει time to progression. Δηλαδή, άμα ασθενής αυτός μπορεί ξαφνικά να εμφανίσει άλλες 10 βλάβες σε 3 μήνες, ας πούμε. Οπότε δεν έχει νόημα να κάψουμε τη μία βλάβη. Οπότε πρώτα πάρει μερικά σχήματα και εφόσον η βλάβη αυτή μείνει σταθερή ή μικρύνει. Σε ένα δίμηνο, τρίμηνο που ελέγχουν ξανά, τότε θα μπούμε εμείς να κάψουμε. Δηλαδή, πρώτα θα δώσουμε ένα χρόνο συστηματική και μετά εμείς. Έχουμε δει φυσικά και άλλα πράγματα. Να λέμε εμείς, ας πούμε, ότι μπορούμε να φτηριάσουμε την βλάβη και ο ασθενής να πηγαίνει να χειρουργείται και να βγάζει ένα τεράστιο κομμάτι του πνεύμονα για μια μετάσταση, το οποίο κατά γνώμη μου θεωρώ. Αυτό είναι σύνδεση. Σύνδεση, το οποίο σύνδεση είναι αυτό απ' όλα. Και ο ασθενής μετά με ένα υπολοιπόμενο πνευματικό παρέχημα, όταν ξαναεμφανίζει βλάβη. Θα έρθει σε σένα για να. Το οποίο από την αρχή θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο minimal σε τέτοιε ασθενείς, ειδικά οι μεταστατικοί ασθενείς, σκεφτείτε ότι μπορούν να κάνουν πολλαπλές τέτοιες επεμβάσεις στο πνεύμονα. Δεν μπορεί κάθε φορά να αφαιρούμε ολόκληρα κομμάτια. Και το ζυγό, ακριβώς για πράγμα. Αλλά πάντα εμείς γενικώς δίνουμε πρώτα λίγο χρόνο σε μεταστατική νόσηση, αν είναι πρωτοπαθές, όχι. Κατευθείαν. Αν είναι μεταστατική νόσηση, πρώτα δίνουμε χρόνο στην λίγο συστηματική θεραπεία, τουλάχιστον δικό μας ογκολογικό έτσι αποφασίζει συνήθως. Και για να δούνε πόσο ανταποκρίνεται αυτό στα αυτά που δίνουν αυτοί, και μετά παραμένουμε εμείς. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Θα υπάρχει και χρόνο αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που θα δημιουργηθούν στην πορεία. Ίσως είναι να δούμε τα περιστατικά. Να παρακαλέσω τα περιστατικά από το γύρο Δήμο, που θα μας βοηθήσουν να επιδόσουμε εδώ αυτά που ακούσουν. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δήμου Γεώργιος, είμαι δικαιωμένος κτηνολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και θα σας δείξω κάποια περιστατικά που έχουμε αντιμετωπίσει στο εργαστήριό μας. Το πρώτο περιστατικό αφορά ασθενή άρεν 80 ετών, καπνιστή, που σε τακτικό έλεγχο ανεβρέθη ένας όζος περίπου 2 επί 1,9 εκατοστά στο κορυφαίο τμήμα του αριστερού κάτω λογού, με ευθυνοτές προσεκπολές. Ο ασθενής έκανε PET scan, το οποίο έδειξε αυξημένη καθήλωση ραδιοφαρμάκου και διενεργήθηκε δερμική βιοψία, όπου έδειξε πως είναι ένα αδενοκαρκίνωμα και ταξινομήθηκε ταφένα α. Το Ογκολογικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας, με βάση το μέγεθος του όγκου, την έλλειψη μεταστάσεων και τον αυξημένο διαχειριστικό κίνδυνο, αποφάσισε πως η κρυοκατάλυση του όγκου ήταν η καλύτερη μέθοδος. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν 3 βελόνες σφυρ, βλέπουμε την επιθέτησή τους μέσα στη βλάβη. Και στα 20 λεπτά, το μέγεθος του μέγιστου πάγου, με τη θέση των βελών και τις ground glass αλλοιώσεις γύρω από τον πάγο, οι οποίες είναι αναμενόμενες. Στον επανέλεγχο του ασθενή, στον ένα μήνα, στη θέση της βλάβης υπάρχει ουλή, η οποία δεν εμφανίζει σκιαγραφική ενίσχυση, ενώ στους 6 μήνες, στον έλεγχο με PET scan, το μέγεθος της ουλής έχει μειωθεί και δεν υπάρχει καθήλωση. Το δεύτερο περιστατικό αφορά ασθενή 69 χρονών με ζαχαρόδι διαβήτη, HAP, με εκτεταμένες φυσηματικές αλλοιώσεις, όπου σε τακτικό έλεγχο ανεβρέθη υποπεζοποιητικός όζος περίπου 1 εκατοστό στο άνω τμήμα της γλωσσίδας και σε επαφή με τη μεσολόγιο σχισμή. Το PET του ασθενή ήταν θετικό για καθήλωση ραδιοφαρμάκου και η βιοψία του έδειξε επίσης αδενοκαρκίνωμα που ταξινομήθηκε ταφένα α. Έτσι προχωρήσαμε σε κρυοκατάλυση της βλάβης και βλέπετε δίπλα τον μέγιστο πάγο στα 20 λεπτά. Και στον επανέλεγχο του ασθενή σε 5 μήνες, στο σημείο της βλάβης υπάρχει ουλή που δεν υπάρχει καθέλωση ραδιοφαρμάκου. Το τρίτο περιστατικό αφορά ασθενή 72 ετών με ιστορικό αδενοκαρκινώμα του παχαίου εταίρου υποχημεθεραπεία, με λογομεταστατική νόσο, με ένα μονήρι πολυλογωτό όζο στον μέσο λογό. Πραγματοποιήθηκε δερμική βιοψία που βεβαίωσε ότι είναι
δευτεροπαθής αιστεία, η οποία δεν υποχωρούσε με δύο κύκλους χημειοθεραπείας. Έτσι προχωρήσαμε σε κρυοκατάλυση της βλάβης, βλέπετε το μέγιστο πάγο και τη θέση των βρωμών μέσα στη βλάβη. Και δημιουργήθηκε ένας μικρός πνευμοθώρακας κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο οποίος αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Γενικά, ο σχεδιασμός της επέμβασης είναι πολύ σημαντικός. Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα της βλάβης, επιλέγουμε τη σωστή βελόνα και πόσες θα χρησιμοποιήσουμε. Οι βελόνες δρούν συνεργικά. Πρέπει να τοποθετούνται σε ίση απόσταση μεταξύ τους και όχι στο κέντρο της βλάβης, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικός πάγος για να έχουμε καλό οικολογικό αποτέλεσμα. Καλό οικολογικό αποτέλεσμα δημιουργούνται τρεις ζώνες κατάλυσης στους μείον 40, μείον 20 και 0 βαθμούς Κελσίου και καλό οικολογικό αποτέλεσμα έχουμε στον ένα κύκλο κατάλυσης στους μείον 40 βαθμούς και στους δύο κύκλους κατάλυσης στους μείον 20 βαθμούς. Ο ασθενής είναι επανέλεγχο του σε 6 μήνες. Το PET βλέπουμε στο σημείο της βλάβης έχει παραμείνει μία ουλή η οποία δεν είναι ενεργή. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό γεγονό ότι έχει το νερό με αμφίσημα και δεν σα έχει κάνει. Δεν έκανε. Για να μην πα, α πούμε, σε ένα νερό πλέον και πα μία 20 τσιγαρονίτσα. Σου κάνει τεράστια. Τι χειρότερε επιπλοκέ τι έχω κάνει στι διευθύνσει. Με λεπτίδωρο. Εκεί, ναι, νομίζω όσο χοντρότερα, είναι καλύτερα. Είναι νόμο αυτό πάντα. Η βιοψία, επειδή ίσως, εγώ λέω αυτά, επειδή κόβει και δημιουργεί και την επιπλοκή. Ενώ αυτά πλέον επειδή δεν κόβουν, γι' αυτό είπαμε πριν ότι εγώ προτιμώ να τα κάνω σε διαφορετικό. Γιατί άμα εκείνη τη στιγμή, παράδειγμα, κόψει μια σερβέρα που κάνει πνευμοθώρακα, τραβηχτεί το πνευμόνι, ψάχνει την βλάβη, ένα ασθενή ο οποίος πρέπει να δούμε και τις συνθήκες συγκεκριμένες. Δηλαδή, με τέτοιο εμφύσιμα, αν μας κάνει επιπλοκή. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Γιατί ο ασθενής είναι με τοπική, μπρούμητα, ούτε εξασφαλισμένη η αεραγωγή του. Εδώ το διευθυντή ήθελα να το ξαναδούμε για να καταλάβω. Γιατί πάνω σου πήγατε φράσου, πήγατε και το κάνατε. Γιατί, παράδειγμα, άμα έχεις μία πνευμονική μοναδική. Μία πνευμονική, είναι τρεις. Δύο είναι. Δύο είναι. Παράδειγμα, η χειρότερη επιλογή μου από τον πνευμοθώρακα δεν είναι τόσο πολύ. Και εκείνη την ώρα που αν το ραβήξει, δεν παραφέρει. Αν ένα ασθενή μπρούμητα που δεν είναι διασωληνωμένο, δεν έχω εξασφαλιστεί η αεραγωγή και από του δύο, που δεν έχουμε δει ποτέ, αλλά περιγράφεται. Πάθει μια μαζική αιμορραγία από. Θα πνίγει. Και εσύ τώρα πώ το προχωράτε. Το προχωράμε σε ποιο βλάβη οι οποίε μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι θεωρητικά με του ανοιξιολόγου stand-by αν χρειαστεί, που δεν του βλέπουμε ποτέ. Και η πρακτική μας είναι δύο. Ή θα σταματήσουμε τελείως, ή τουλάχιστον ξέρουμε ότι με αυτή τη μέθοδο πρώτον βλέπουμε πολύ καλά τι κάνουμε. Είναι μια μέθοδο, ειδικά ο πάγος, ο οποίος σέβεται πάρα πολύ και τον υπεζοκότα, δεν κάνει φίστουλες, και το γύρω-γύρω παρέχημα. Βλέπουμε εντυπωσιακά σε 6 μήνες έχει εξαφανίσει, δεν κάνει κυλοποίηση, ήταν μια ουλή μόνο. Πολύ γρήγορα λύεται η ζώνη καυτεριασμού. Οπότε είναι μια πολύ ευγενική μέθοδος σε σχέση με τα μικροκύματα. Ή το ΑΡΕΦ και ο ασθενής δεν πονάει, πραγματικά δεν πονάει καθόλου. Παρικαρδιακά είχε αυτό σε κάτι γενικώ σε τελεκτασιούλες και τέτοια και ειδικά με μία ώρα, μία μισή που κρατάνε οι επεμβάσεις που είναι μπρούμητα, κατεβήκαν και λίγο και τα υγράκια του. Πάμε στο επόμενο. Έχει μια ουλή μόνο από τον νόζο, αρνητική, χωρίς καμία επιπλοκή. Κοιτάξτε, το πρώτο που είναι κατεστραμμένο. Δεν το κουμπούσε κανένα. Πουθενά. Καμιά φορά αξίζει να είσαι και λίγο τυχερός. Άλλωστε εδώ δεν είναι και επιλογή. Καμία επιλογή. Όταν δεν έχεις επιλογή για τον άνθρωπο, αυξάνεις το μίσο. Σύντομα ότι αυτοί οι ασθενείς
εκτός περιφερειακές βούλες, πολλές φορές έχουν κάνει μικρό πνευμοθόρακα και έχουν κάνει συμφίλια. Έτσι γλιτώνει το κίνδυνο του μεγάλου πνευμοθόρακα, που σε ένα ξεκάθαρο και καλό πνευμόνι που έρχεται σε εύκολο μεγάλο πνευμοθόρακα. Σε τέτοια πνευμόνια, το πέντε που είπαμε πριν είναι πολύ σημαντικό επίσης, η σταδιοποίηση. Δεν τα βλέπουμε αυτά περιστατικά. Όλα θα κάνουν PET, γιατί μπορεί εγώ να μην το βλέπω στην εξωτερική και να έχει ένα μικρό λεμφαδένα στο μεσοθωράκι που να μου πλέον να πει: εγώ είμαι άκυρος με το δέχτη. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κάνω οτιδήποτε. Άρα όλοι κάνουν PET. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, παρατήρηση. Σε λίγο χρονικό διάστημα μας κάνετε ένα πακέτο συνολικό έτσι, για τη διάγνωση, τη θεραπεία. Πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά, από τη δική σας εμπειρία εκτός. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους.